για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των αθλητών και να αποκαλύψουμε όλες τις ανάγκες τους. Έτσι λοιπόν, εστιάζοντας την ανάγκη που έχουν οι αθλητές μετά τον αγώνα, δημιουργήθηκε η τεχνολογία τώρας. Δίνοντας έμφαση σε μικρότερο όγκο και μικρότερο βάρος, δημιουργήσαμε ένα ύφασμα το οποίο αποτελείται από τρία επίπεδα. Το πρώτο επάνω-επάνω είναι ένα προστατευτικό καρό, το οποίο διατηρεί ανέπαφο το σχήμα του παπουτσιού και δεν τσακίζει στα σημεία που υπάρχει μεγαλύτερη καταπώνηση. Το δεύτερο ενδιάμεσο δομικό υλικό βοηθάει στην cool-down διαδικασία που επέρχεται στο πέλμα μετά το αγώνισμα. Και τέλος, μέσα, το υλικό βοηθάει στη σωστή κατανομή της υγρασίας, καθώς επίσης και στην αναπνοή του πέλματος. Έτσι, έχουμε τρία παπούτσια να παρουσιάσουμε. Το πρώτο είναι το Air Force One. Το Air Force One δημιουργήθηκε το 1982. Το όνομά του το έχει πάρει από το αεροπλάνο του Προέδρου της Αμερικής. Ήταν καθαρά πασχετικό παπούτσι. Βλέπουμε την τεχνολογία που υπάρχει, συμβολίζει εδώ με το Air. Έχει full αερόσκυλα μέσα κλειστή. Έχει πέλτρο για να προστατεύει τον αστράγαλο. Και επίσης δεν έχουμε τις πρώτο δείγμα, αλλά υπάρχει το ίδιο παπούτσι με τεχνολογία τότε που είπαμε προηγουμένως. Το 1987 δημιουργήθηκε το πρώτο running παπούτσι που στο πλάι έδειχνε την τεχνολογία του. Λεγόταν Air Max One. Το συγκεκριμένο παπούτσι λοιπόν είναι η εξέλιξη του, είναι το Air Max One. Από κάτω βλέπουμε ότι είναι running παπούτσι, οι επιρροές του. Επάνω βλέπουμε τεχνολογία Ford, το Fly Wire, πάλι επίσης έχουμε τεχνολογία, και ο αεροθάλαμος. Και τέλος, πάλι από επιρροές Running, Air Big Window Gen 2, το οποίο πρώτη φορά βγήκε στην αγορά το 1991. Τώρα με τεχνολογία Ford. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.